Διαπιστώσαμε πως και στους δύο δήμους η κατάσταση υγείας των παιδιών ήταν μέτρια προς καλή. Δεν διαπιστώθηκαν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες των παιδιών. Είναι όμως σημαντικό να αναφέρουμε ότι πάρα πολλά παιδιά επισκέφθηκαν πρώτη φορά οδοντίατρο. Δηλαδή, ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε αυτές τις εξετάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί οι οδοντίατροι μας ήταν πάρα πολύ φιλικοί προς τα παιδιά και το προσωπικό το εξειδικευμένο. Οπότε η πρώτη τους επαφή ήταν πάρα πολύ όμορφη και είναι πολύ σημαντικό για την μετέπειτα σωματική τους υγιεινή. Πού οφείλεται αυτό στο οικονομικό? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πιθανολογούμε όμως και λόγω απόστασης, γιατί ήταν και σε πιο μακρινά χωριά είναι η απόσταση, και πιθανότατα και στο οικονομικό κομμάτι, που εκεί και πάλι τα παιδιά φεύγοντας από τις κινητές μονάδες είχαν μαζί τους κάποιο έντυπο το οποίο το υπογράφαν οι οδοντίατροι και όλες οι ειδικότητες των ιατρών, με το οποίο ενημερώνονταν οι γονείς και οποιαδήποτε παρέμβαση χρειαζόταν να γίνει θα την κάνουν εν καιρό, και σε αυτό το κομμάτι μπορούμε φυσικά να βοηθήσουμε εμείς με τους εθελοντές μας για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Σε πολλές οικογένειες μιλήσαμε κατηδίαν και τους ενημερώσαμε για το πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε. Και από τη μέση της γραμμής SOS 1056, που είναι πανελλαδική, 24 ώρη και στηρίζει πάρα πολλά παιδιά.